Ανώμη στο Δήμο Ιωαννιτών, κυρίες και κύριοι, είναι εδώ μαζί μου η κυρία Σοφία Μαρκούλα, η οποία είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την παράταξη Ενότητα Πολιτών, με την παράταξη Θωμά Μπέγκα, να πω για να γίνει πιο κατανοητό. Κυρία Μαρκούλα, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ απόψε. Καλησπέρα, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, πώς είναι η μέχρι σήμερα εμπειρία σας ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος τώρα, τι έχετε συναντήσει μπροστά σας, τι σας λέει ο κόσμος? Καταρχάς, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Έτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όπως επίσης σίγουρο είναι ότι δεν είναι καθόλου εύκολη διαδικασία. Καθόλου εύκολη διαδικασία. Mm-hmm. Και αυτό το δηλώνω με πολύ ειλικρίνεια, έχοντας δουλέψει όλη μου τη ζωή κοντά στους ανθρώπους, επικοινωνώντας με τους ανθρώπους, μιλώντας με τους ανθρώπους. Γενικά να πω ότι υπάρχει μια περιραίουσα πολιτική ατμόσφαιρα που κάνει, θεωρώ, λίγο τους ανθρώπους επιφυλακτικούς, επικριτικούς, κάποιες στιγμές, ακόμη και σε περιπτώσεις που ίσως δεν θα δικαιολογούνταν να είναι. Βέβαια, από την άλλη, να παραδεχτώ ότι ο κόσμος έχει πάρα πολλά προβλήματα. Εντάξει, δηλαδή αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Ότι παρότι έχουν γίνει πολλά πράγματα στην πόλη μας, υπάρχουν ακόμη περισσότερα πράγματα που χρειάζεται να γίνουν. Και όλο αυτό, οποιοδήποτε είναι δημοτικός σύμβουλος, το εισπράττει. Βέβαια, να πω ότι αυτό που μου έχει κάνει έτσι ιδιαίτερη εντύπωση και να σας πω το εισπράττω και θετικά, είναι ότι μέσα έτσι σε όλον αυτόν τον πολιτικό ρημαγδό, ο κόσμος έχει την ανάγκη και δηλώνει την επιθυμία του να υποστηρίξει ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι μπορούν, ξέρουν να δουλεύουν και πολλές φορές, και αυτό το λέω σαν πολύ θετικό, απαιτούν εχέγγυα από τους υποψήφιους δημοτικούς σύμβουλους ότι είναι ικανοί, ότι έχουν δυνατότητες και ότι έχουν και αγνές προθέσεις. Μάλιστα. Τι είναι το σημαντικότερο που σας λένε, ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημά τους? Φαντάζομαι η ανεργία είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, η κρίση δημιουργεί φτώχεια, σίγουρα. Αλλά συνήθως εσάς τι σας λένε, ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα? Αυτά είναι τα γενικότερα προβλήματα. Όταν όμως πάμε σε επίπεδο πόλης, αυτό που λένε είναι ότι θέλουν μια πιο ανθρώπινη πόλη. Mm-hmm. Μια πόλη στην οποία να μπορούν να κυκλοφορήσουν με μεγαλύτερη άνεση, μια πόλη που να αισθάνονται ότι τους σέβεται πρωτίστως. Μάλιστα. Το ότι είστε υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την παράταξη που έχει διατελέσει τώρα δημοτική αρχή και είναι η δημοτική αρχή η σημερινή. Σας δυσκολεύει προσωπικά? Εσείς είστε βέβαια νέα σε όλο αυτό το παιχνίδι και νέος άνθρωπος. Σας δυσκολεύει όμως και τη δική σας υποψηφιότητα το ότι είστε σε μια δημοτική αρχή που βρίσκεται ήδη στα πράγματα? Δεν έρχεται τώρα, δεν έχει τον αέρα του νέου. Σας δυσκολεύει στην προσπάθειά σας να πείσετε τους ψηφοφόρους σας? Το σίγουρο είναι ότι αν κατέβαινα με μια παράταξη υποψήφια που δεν είχε ήδη εκτεθεί, δεν είχε κριθεί, δεν είχε επικριθεί, τα πράγματα ίσως να ήταν πιο εύκολα. Από ποια άποψη πιο εύκολα? Γιατί όταν δεν είσαι μέσα σε μια παράταξη που ήδη έχει παράγει έργο και έχει, όπως είπα πριν, επικριθεί, μπορείς να υποστηρίξεις ότι θα αλλάξεις δραματικά τα πράγματα, ότι θα δώσεις λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Μπορείς δηλαδή να υποστηρίξεις πολλά πράγματα έτσι, με μια ουτοπική, να το πω, ενίοτε διάθεση. Όπως και να έχει, πολλές φορές έχει χρειαστεί να υπερασπιστώ πρακτικές, συμπεριφορές της παράταξης. Πολλές φορές που δεν έχετε χρειαστεί καμία ευθύνη για συμμετοχή τέλος πάντων σε αυτή την πολιτική. Ναι. Όπως και να έχει, πολλές φορές έχει χρειαστεί να συνοψίσω έτσι έργα τα οποία έχουν γίνει, να δικαιολογηθώ για πράγματα που έγιναν ή που δεν έγιναν ή που αν έγιναν δεν έγιναν σωστά. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό καμιά φορά δυσκολεύει λίγο τα πράγματα. Βέβαια, το ευτύχημα είναι ότι ανήκω σε μια παράταξη που ναι μεν είναι δικούσα παράταξη αυτή τη στιγμή, αλλά από την άλλη μεριά έχει παράγει έργο. Οπότε, ευτυχώς, αυτό μου δίνει την δυνατότητα να βρίσκω έτσι επιχειρήματα και να μπορώ να μεταφέρω στον κόσμο μηνύματα που έχουν να κάνουν με την συγκεκριμένη. Είστε ιδιαίτερα πετυχημένοι σε αυτό που κάνετε, ιδιαίτερα πετυχημένοι γιατρός. Ταξιδεύετε για επαγγελματικούς λόγους σε διάφορες πόλεις στο εξωτερικό. Βλέπετε, μπορείτε να συγκρίνετε πόλεις, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα αυτών των πόλων σε σχέση με τα Γιάννενα, με τη δική μας πόλη? Αν σας ρωτήσω κάτι τέτοιο, μπορεί να είναι χαοτικό, αλλά από τις πόλεις που έχετε επισκεφθεί, βλέπετε ότι μπορεί να έχουμε πλεονεκτήματα εναντί τους ή καλά, μειονεκτήματα σίγουρα, αλλά τι λέτε? Θεωρώ ότι τα Γιάννενα έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ποια μπορεί έτσι, να είναι? Καταρχάς, είναι μια πόλη με ταυτότητα. Δεν νομίζω αυτό να μπορεί να τον αμφισβητήσει κανένας. Δηλαδή, λες στον άλλον ότι είμαι από τα Γιάννενα,
Και βλέπεις έτσι ένα χαμόγελο κατευθείαν, έχει φτιάξει μια εικόνα, έχει φτιάξει το κάστρο, έχει φτιάξει τη λίμνη, αν είναι από την Ελλάδα. Αν δεν είναι από την Ελλάδα και είναι στο εξωτερικό, μόλις μπει και χτυπήσει λίγο στο ίντερνετ και δει τα Γιάννα, κατευθείαν εισπράττει αυτό το διαφορετικό χρώμα που έχει η πόλη. Καταρχάς να πω, και αυτό είναι έτσι ένα κάτι που το υποστηρίζω πολύ συχνά για τα Γιάννενα, ότι είναι μια πόλη, δεν ξέρω αν το έχουμε σκεφτεί ποτέ, που έχει και όνομα και έχει και χαϊδευτικό. Δηλαδή, Ιωάννινα και Γιάννα. Πόσες πόλεις το έχουν αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Αυτό αμέσως δίνει μια ανθρώπινη διάσταση κατά με και δείχνει μια δυναμική που δεν τη βλέπεις σε άλλες πόλεις. Τώρα για να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Mm-hmm. Τα Γιάννενα εννοείται ότι είναι μια πόλη με ένα υπέροχο τοπίο. Αυτό επίσης δεν αμφισβητείται. Σωστό. Έχει τη λίμνη, το προείπαμε αυτό. Έχει πολιτιστική κληρονομιά, την οποία έχει αρχίσει να αξιοποιεί και αν την αξιοποιήσει μπορεί να προβληθεί ακόμη περισσότερο ως πόλη. Είναι μια πόλη η οποία έχει ένα μητροπολιτικό πανεπιστήμιο. Έρχονται άνθρωποι εδώ, κάνουν πράγματα, είναι επιστήμονες, κάνουν έρευνα. Έχει νοσοκομεία που παρέχουν πολύ προηγμένες υπηρεσίες υγείας. Έχει αποτελέσει εμπορικό και οικονομικό κέντρο και θα μπορούσε και στο μέλλον να ξαναποτελέσει εμπορικό και οικονομικό κέντρο. Γενικώς δηλαδή είναι μια πόλη που έχει πολύ μεγάλη δυναμική. Και δεν έχει μόνο η πόλη δυναμική. Κατά με δυναμική έχουν και οι άνθρωποι της και το έχουν αποδείξει και στο παρελθόν. Γιατί τα Γιάννενα, τα γνωστά, η πόλη, η σπουδαία του παρελθόντος. Αυτό ακριβώς, τα πρώτα στάρματα, στα κρόσια και στα γράμματα. Εντάξει. Δεν έγιναν από μόνα τους. Αυτό ήθελα να πω. Θέλω να πω ότι εδώ υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι. Ακριβώς όπως μπόρεσαν τότε να την αναδείξουν, μπορούν να την αναδείξουν και τώρα. Μειονεκτήματα. Καταρχάς να πούμε ότι οτιδήποτε είναι συγκριτικό πλεονέκτημα, αν δεν το διαχειριστεί σωστά, γίνεται αμέσως αδυναμία. Σωστό. Έτσι. Δηλαδή η λίμνη. Εντάξει, είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης, αλλά είναι και μια δυναμία της πόλης, αν δεν τη διαχειριστούμε σωστά και έτσι όπως πρέπει. Τα κτίρια, αυτά που λέμε ότι είναι μια σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά. Είναι μια σπουδαία πολιτισμική κληρονομιά, αλλά δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Χρειάζεται να γίνουν και άλλα πράγματα. Τώρα θα φτιαχτούν τα Οθωμανικά λουτρά, θα αναδειχθούν και πάλι τα Οθωμανικά λουτρά. Γενικότερα, πολλά, όπως είπα και πριν, έχει αδυναμίες αυτή η πόλη. Είναι μια παλιά πόλη με στενούς δρόμους, υπάρχει πρόβλημα στην κινητικότητα, πάρα πολύ μεγάλο. Νομίζω όλοι μας το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Και αυτό είναι ένα σπουδαίο πρόβλημα το οποίο νομίζω πρέπει να εστιάσουμε ακόμη περισσότερο. Ήδη έχει εστιάσει η παρούσα Δημοτική Αρχή, πρέπει να εστιάσουμε και στο μέλλον. Και γενικώς, όπως είπα και πριν, οι ίδιοι οι άνθρωποι, ενώ από τη μια μεριά έχουν μια πολύ καλή δυναμική στην πόλη, από την άλλη, αν τους αφήσουμε λίγο να κλειστούν περισσότερο, δεν τους ενημερώσουμε καλά και δεν τους πληροφορήσουμε καλά, αυτοί ακόμη οι ίδιοι άνθρωποι που αποτελούν δυναμική μπορούν να αποτελέσουν τροχοπέδι και να έχουν μια αρνητική δράση και ενέργεια στην όλη εξέλιξη της πόλης. Και έτσι για να χαριτολογήσω κιόλας, ακόμη και ο Πας Γιάννενα με τις αδυναμίες του τη συγκεκριμένη περίοδο δεν πάβει να είναι όμως ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για την πόλη. Το να έχει μια έτσι, δική της ομάδα. Έτσι, παρακολουθείτε καθόλου τον Πας. Δεν τον παρακολουθώ τόσο όσο θα ήθελα. Πείτε όμως ότι είστε Πας Γιάννενα. Τώρα είναι προεκλογική εννοείτε περίοδο. Εννοείτε ότι είμαι Πας Γιάννενα, όχι επειδή είναι προεκλογική περίοδο και προέρχομαι και από ποδοσφαιρόφιλη οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν πρόεδρος μιας μικρής ερασιτεχνικής ομάδας, την οποία κιόλας την έλεγε Ποσειδώνα. Τώρα γιατί έλεγε Ποσειδώνα. Σε ποια όμως, τον Ποσειδώνα. Μία ομάδα η οποία είναι μέσα στα βουνά, αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ, δεν πήρα απάντηση ποτέ γι' αυτό. Τι έδρα, Ποσειδώνας. Είχε έδρα στο χωριό από το οποίο καταγόμαστε, Ποσειδώνα Ραδοβυζίου. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πραγματικά. Το αγαπημένο σα σημείο στην πόλη, κυρία Μαρκ. Ποιο είναι το αγαπημένο σας σημείο στο λοιπόν, Γιάννενα? Θα ακουστώ ίσως κοινότυπη, αλλά σημείο δεν υπάρχει συγκεκριμένο. Σημείο υπάρχει όμως κάτι συγκεκριμένο που θέλω να το βλέπω και δεν το χορταίνω ποτέ και που είναι η λίμνη μας. Σε όποιο σπίτι και να έχω μείνει, πάντα επιλέγω το δωμάτιο το οποίο βλέπει λίμνη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνω σε σπίτι που να μην βλέπει λίμνη. Νομίζω ότι για μένα αυτό το υγρό στοιχείο. Μίλησα πριν και μια δυναμική. Το ίδιο το υγρό στοιχείο είναι δυναμική. Σωστό, έτσι είναι. Οπότε ακριβώς επειδή το ίδιο το υγρό στοιχείο είναι δυναμική, όταν βλέπω τη λίμνη, αισθάνομαι λες και αυτή η πόλη έχει δύναμη, έχει νιώτη μέσα. Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα. Μια γιατρός τώρα στο Δήμιο Εντών, αν εκλεγείται, πώς μπορεί να φανεί χρήσιμη, πέρα από το προφανές, έτσι, που αχρίαστο να είναι, πώς μπορεί να βοηθήσει καλά, μια γιατρός. Δεν χρειάζεται να είμαι στο Δήμο, μπορεί να βοηθήσει όλο το Δήμο Ιωαννιτών.
Νομίζω ότι το κομμάτι της κοινωνικής ιατρικής, κοινωνικής πολιτικής, να το πω, είναι ένα κομμάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και ειδικά είναι πάρα πολύ σημαντικό στις εποχές στις οποίες ζούμε. Έτσι. Εποχές δύσκολες, εποχές κρίσεων, οι άνθρωποι έχουν ανάγκη της υποστήριξης. Αυτό το οποίο, στο οποίο θα ήθελα να δουλέψω πάρα πολύ είναι στην δημιουργία δομών υποστήριξης ατόμων με συγκεκριμένα προβλήματα. Mm-hmm. Και όχι μόνο δομές υποστήριξης ατόμων με συγκεκριμένα προβλήματα και δομές υποστήριξης των οικογενειών τους. Για παράδειγμα, ένα πολύ μεγάλο θέμα που με απασχολεί από το 2013, από όταν έχω γυρίσει από την Αγγλία, και να σας πω ότι είναι κάτι και σαν... Δηλαδή, το έχω βάλει και στον εαυτό μου σαν κάτι που πρέπει κάποια στιγμή, είτε μέσω του Δήμου, μέσω ενός άλλου τρόπου να καταφέρω κάτι να κάνω, είναι το τι θα κάνουν τα παιδιά τα οποία έχουν νοητική στέρηση όταν πεθάνουν οι γονείς τους. Είναι πολύ σημαντικό. Και είναι κάτι που το ζω, σας δίνω ένα παράδειγμα. Το οποίο μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά δεν είναι καθόλου απλό. Δεν είναι καθόλου απλό. Είναι ένας προβληματισμός πολύ συχνός στη Μπέγκα, που είναι στην ΕΛΕΠΑ, που είναι ψυχή της ΕΛΕΠΑ. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό που βάζω. Το μοιραζόμαστε αυτό πάρα πολλές φορές με την κυρία Μπέγκα. Άλλωστε, τα τελευταία 2 χρόνια είμαι γιατρός στην ΕΛΕΠΑ. Οπότε έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία με την κατηγορία αυτή των ανθρώπων. Άρα, σας ενδιαφέρει να βοηθήσετε σε κάποιες κατηγορίες ανθρώπων που έχουν σημαντικά προβλήματα ζωής. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαρκούλα. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τις προοπτικές της τεχνικής εκπαίδευσης. Μία έκθεση στην κεντρική πλατεία των Ιωνιών με έργα μαθητών επαγγελματικών ηλικίων.